Θα καλησπερίσω τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Φθιώτιδας, τον κύριο Κανέλο, που ξέρω ότι έχουν φιλία, είναι συνάδελφοι με τον κύριο Σαρακιώτη ως δικηγόροι, αλλά πολιτικά διαφωνείτε. Καλησπέρα κύριε Κανέλο, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα. Η πολιτική τοποθέτηση δεν αναιρεί το ύφος και την ουσία της αξιοπρέπειας και της κοινής αγωνίας για το μέλλον της χώρας και του νομού. Εγώ χαίρομαι για τις αγνές προθέσεις που υπάρχουν. Πολιτικά όμως πρέπει να σχολιάσουμε. Πολιτικά θα τοποθετηθώ στο Καταρχάς, είπε συνολικά και θα σας δώσω το χρόνο να απαντήσετε για αριθμούς που ανέφερε μέσω του κύριου Χουλιαράκη. Τι έγινε με το δημόσιο χρέος? Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσιάζετε εσείς τα πράγματα ή θέλατε να τα παρουσιάσετε, κύριε Κανέλο? Θα σας κάνω μια προσωπική προσέγγιση. Καταρχήν, νομίζω ότι η χώρα το Γενάρη του 2015 ήταν σε ένα σημείο που μπορούσε να χτίσει η οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Ήταν σε ένα σημείο που μπορούσε η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε έβγαινε από τις κάλπες του Γενάρη του 2015, να επιταχύνει, να εξελίξει και να έχουμε σήμερα, το β' εξάμηνο του 2016, ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Ναι. Για μένα προσωπικά, αυτή η διετία 2015-2016 είναι μια διετία η οποία χάνεται στην προσπάθεια στη συντεταγμένη μιας πολιτείας να εξυγχρονιστεί, να μεταρρυθμιστεί και να βγει με αξιοπιστία και αυτοδύναμα στις αγορές. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν μας εμπόδισε κανείς το Φλεβάρι του 2015, ιδιαίτερα με νοπή τη λαϊκή εντολή τότε για την συγκυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, να έχει προχωρήσει σε κλείσιμο αξιολόγησης, σε υπεύθυνες τοποθετήσεις και να προχωρήσει άμεσα, συνεχίζοντας, διορθώνοντας ή επιταχύνοντας το έργο το οποίο είχε συντελεστεί μέχρι Άρα, τότε. Τι μου λέτε δηλαδή? Σας λέω ένα πράγμα. Ότι είχαμε επί 8 μήνες μία διαπραγμάτευση, κατά τη γνώμη μου σε εισαγωγικά, η οποία οδήγησε στο γκρεμό, στο χείλος του γκρεμού τη χώρα, οδήγησε σε άδειασμα των αποθεματικών των ταμείων, στην προκήρυξη ενός αψυχολόγητου του δημοψηφίσματος που δραματοποίησε την κατάσταση. Τα ίδια πήγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή χθες. Οδήγησε σε capital controls, οδήγησε, αν θέλετε, σε μια εξουθένωση του παραγωγικού εστού και της πραγματικής οικονομίας και των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των θεσμικών της, αν θέλετε, ορίων, προκειμένου να προσγειωθεί στην πραγματικότητα επί δύο ολόκληρα έτη ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πρέπει να πάψει να λαϊκίζει, πρέπει να πάψει να διαφοροποιείται από αυτά που λέει προεκλογικά με αυτά που λέει μετεκλογικά και ένα πολιτικό σύστημα που πρέπει να έχει μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Νομίζω το προσεγγίζω πέρα από κομματικές διαφοροποιήσεις. Το λέω είναι ξεκάθαρα. Για τις αυταπάτες που είχε πει ο κύριος Τσίπρας, αυτό μου λέτε με άλλα λόγια? Δεν υπάρχει για τους πολιτικούς καμία δικαιολογία. Ο πολιτικός όταν διεκδικεί την ψήφο πάει να πει ότι είναι επαρκής, πάει να πει ότι είναι ικανός, πάει να πει ότι γνωρίζει, πάει να πει ότι είναι αποτελεσματικός. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα είναι, αν θέλετε, για τις προσωπικές μας συζητήσεις ή, αν θέλετε, για τις εκμυστηρεύσεις μας. Εσείς θεωρώ είχατε δοκιμαστεί στα σκληρά, στις σκληρές ανάλυες του μνημονίου και ξέρατε τι συμβαίνει, δηλαδή, κύριε Κανέλο? Νομίζω ότι δεν θυμίσει τίποτα η εικόνα της κυβέρνησης μετά από 1,5 χρόνο διακυβέρνησης της χώρας με αυτά τα οποία έλεγε και πρέσβευε πριν το Γενάρη του 2015. Η προσγείωση στην πραγματικότητα, η άσκηση της διακυβέρνησης, η συγγνώμη του κυρίου Μουζάλα στο Δένδια είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα περί του προσφυγικού και περί πολλών άλλων παραμέτρων. Και προφανώς δεν διεκδικούμε ούτε μετάνοιες, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τον ΣΑΝΕΛ, ούτε από το Ποτάμι, ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Λέμε απλά ένα πράγμα, ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε υπεύθυνοι, σοβαροί και αξιόπιστοι. Και για να το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε τα πάντα προκειμένου να πάρουμε την εξουσία. Δεν είμαστε τυχοδιώκτες, είμαστε ταγμένοι στο δρόμο της αλήθειας. Μόνο έτσι σαν πολιτικοί έχουμε και διαχρονικότητα και ανθεκτικότητα και διδάσκουμε και τους πολίτες και διαπαιδαγωγούμε μια ολόκληρη κοινωνία να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και της αξιοπιστίας. Πριν σας ρωτήσω για τα capital control, το Plan X, ο κύριος Τζιτζικώστας σήμερα διαφοροποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, είχε διεκδικήσει και την αρχηγία, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ρεαλιστικές προτάσεις. Και το είπε κάποιος, επαναλαμβάνω, που διεκδικούσε την αρχηγία του κόμματος πριν από λίγους μήνες. Κύριε Κανέλο, δεν σας προβληματίζει? Δικό σας άνθρωπος είναι. Καταρχήν θεωρώ ότι αυτή η δήλωση δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, κάτι το κέριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Διαμορφώνει πλέγμα αξιόπιστων, υπεύθυνων
και προτάσεων οι οποίες θα είναι και κοστολογημένες και, αν θέλετε, μελετημένες επαρκώς, οι οποίες θα κατατεθούν και το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα, επειδή δεν είναι ολοκληρωμένο το πακέτο, λέτε. Γιατί είπε δεν έχει ρεαλιστικές προτάσεις. Επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι βιάζεται ο κ. Τσιτσικώστας. Μάλιστα. Και αυτή η βιασύνη νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα είναι παραγωγική. Είναι εσωτερική αντιπολίτευση. Όχι, όχι. Νομίζω ότι απλά βιάζεται. Και το λέω γιατί. Το πολιτικό σύστημα κλονίζεται τα τελευταία χρόνια. Αν σας ρώταγε απλός πολίτης, κύριε Κανέλο, γιατί ξέρω ότι είστε άνθρωπος που λέτε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Οι πολίτες, έχετε ρεαλιστικές προτάσεις? Τι θα τους απαντάτε, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί το πλάνο? Επαναλαμβάνω. Οι προτάσεις που θα δημοφώσει η Νέα Δημοκρατία και το πρόγραμμά της, ναι, θα είναι σε αυτό το επίπεδο της ακρίβειας, του μη υπολογισμού του πολιτικού κόστους. Η Νέα Δημοκρατία δεν πολιτεύεται με διαρροές non-papers και με συνεντεύξεις σε ΜΜΕ μόνο, και δεν μιλάω για τα περιφερειακά ΜΜΕ, καταλαβαίνετε τι λέω. Απόλυτα. Δεν πετάμε ατάκες και πηχτές και υπονοούμενα. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα υποδιαμόρφωση, ομάδες εργασίας, υπεύθυνους σε κάθε τομέα εργασίας, και θα παρουσιαστεί ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και μια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί παντός θέματος, ναι, που πρέπει να τοποθετηθεί ένα ιστορικό κόμμα και ιδιαίτερα ένα κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει τη χώρα αυτή την κρίσιμη περίοδο, και θα είναι προτάσεις αντάξιες των συνθήκων και των περιστάσεων. Μας. Ξέρετε κάτι? Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε την αγωνία του πολίτη σε μια δύσκολη καθημερινότητα, επαναλαμβάνω. Είπαμε για τα capital controls, είπαμε για το... Προφανώς μπορούμε να συζητήσουμε για το plan B, plan X που υπήρχε αποδεδειγμένα μέχρι το δημοψήφισμα. Κοιτάξτε, δεν παίζουμε με τον ήδη δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό. Και δεν παίζουμε, και είναι σαφές αυτό, ούτε για να χτίσουμε προσωπικές πολιτικές καριέρες, ούτε για να πιάσουμε τις καρέκλες. Λοιπόν, επειδή όμως θα κληθείτε κάποια στιγμή, και κάποια στιγμή θα γίνουν και εκλογές, αναπόφευκτα, κύριε Κανέλο, εγώ θα θεωρήσω ότι έχετε τις προτάσεις σας, να θεωρήσω ότι μπορεί να είναι και ρεαλιστικές. Θα το κρίνουμε. Εκτιμάτε ότι σε πλαίσιο, σας έχω ξαναρωτήσει, μνημονίου, αν αύριο είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί το έχετε γευτεί, θα μπορέσετε να κάνετε πολλά περισσότερα από την σημερινή συγκυβέρνηση? Αλίμονο, ή θα μπείτε κι εσείς σε ένα κύκλο αυταπάτης, κύριε Κανέλο? Θα σας πω. Αλίμονο, αν πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, έχει σημασία η επάρκεια, η γνώση και, αν θέλετε, η φιλοσοφία των προσώπων που κυβερνούν, mm-hmm, των προσώπων που στελεχώνουν κρίσιμους και νευραγικούς τομείς, η δυνατότητα που έχουν να επιταχύνουν, η δυνατότητα που έχουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο εξωτερικό, να έχουν προτάσεις αξιόπιστες, προτάσεις σοβαρές, και κυρίως η δυνατότητα που έχουν να μιλήσουν με τον ελληνικό λαό και τους πολίτες και να εξηγήσουν με απλό τρόπο, με κατανοητό τρόπο, τι δέον γενέστε, τι διγενέστε, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι να μεταφέρουμε στα μνημόνια, στις μεγάλες δυνάμεις, σε συνωμοσίες, σε υπέρτερες, αν θέλετε, καταστάσεις, μυρολατρικά το μέλλον της χώρας. Το μέλλον της χώρας είναι στα χέρια μας. Στα χέρια όχι των πολιτικών, στα χέρια των πολιτών. Το μέλλον της χώρας μας ανήκει. Μπορούμε και μπορούμε αν το πιστέψουμε. Mm-hmm. Επομένως, βεβαίως και το πλαίσιο αυτό συνιστά πρόκληση. Γιατί επειδή πριν από δύο μέρες, τρεις μέρες, κλείσαμε και 42 χρόνια από τη μεταπολίτευση του 1974, δεν ρώτησε, και το έχω ξαναπεί σε αυτό το σταθμό, δεν ρώτησε κανείς το 1974, δεν ρώτησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τι θα βρει στην Ελλάδα όταν ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατία και να ξεχρονίσει τη χώρα. Αναλαμβάνει ο πολιτικός την ευθύνη του, ακόμα και τις πιο σκληρές στιγμές, έχοντας πίστη στο πρόγραμμά του και στις ιδέες του. Δεν ρωτάει, α, τώρα έχουμε μνημόνιο. Δύσκολη περίοδος. Δεν μένω απ' έξω. Yes. Δεν κάθομαι στα σίγουρα να περιμένω να λήξει η θύελλα. Επειδή εσείς το αναφέρατε, θα το επισημάνω και εγώ, γιατί αν κάποια στιγμή κληθείτε να έχετε τη διακυβέρνηση της χώρας, κύριε Κανέλο, σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ρόδινα. Όχι, και ο πολίτης θα περιμένει κάτι διαφορετικό. Αν, το έχω ξαναπεί, η λαϊκή ρίση να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς, να φύγει η συγκυβέρνηση, να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε τα ίδια. Στην καθημερινότητα μιλώ, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είμαι υπέρ μιας μηχανικής αναλλαγής και δεν είμαι υπέρ, αν θέλετε, μιας οπαδοποίησης. Να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΑΝΕΛ, να έρθει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει ο ΤΑΔΕ. Αυτά λένε οι πολίτες όμως, κύριε Κανέλο. Το ξέρετε, τα ακούτε. Το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ. Δεν έχω καμία αιμονή με το να είμαι στα πράγματα,
στην εξουσία και να λέω άλλα για να περασπιστώ μια διακυβέρνηση και άλλα ως αντιπολίτευση. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ξεκάθαρο. Και η εικόνα της Βουλής χθες στη συζήτηση για την εξεταστική για το Plan X το έδειξε. Χρειάζεται αναγέννηση του πολιτικού λόγου, του πολιτικού προσωπικού, της πολιτικής πρακτικής και του πολιτικού ύφους. Να ακούγονται εκφράσεις μες στη Βουλή τέτοιου τύπου, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Όταν μένει στον κόσμο από μια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, η ατάκα, η χδυρσιά, το υπονοούμενο, το χέρι το παρατεταμένο και η φωνασκία, αυτό δεν συνιστά κανένα κέρδος για τη δημοκρατία μας. Και για τον πολίτη. Και για τον πολίτη. Ο πολίτης ξέρει πολύ καλά το εξής. Πλήρωσε την αβεβαιότητα, πλήρωσε, αν θέλετε, το λαϊκισμό, πλήρωσε την αιμονή με την κατάκτηση της εξουσίας. Ο μικρομεσαίος επαγγελματίας, ο μεσαίος επαγγελματίας, τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι, ακόμα και αν θέλετε και οι επιχειρηματίες, έχουν ζήσει πολύ καλά στο πετσί τους τι σημαίνει πολιτικός στοιχοδιοκτισμός. Θέλουν επιτέλους ένα πράγμα. Θέλουν το τοπίο να ξεκαθαρίσει. Αποτελεσματικότητα. Η χώρα θέλει επενδύσεις, θέσεις εργασίας, εξυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις. Όποιος μπορεί να φέρει δουλειές, ας μιλήσει. Όποιος δημιουργεί στρατιές ανέργων και διώχνει την νεολαία στο εξωτερικό, την παραγωγική, πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξει τον καθρέφτη. Και αυτό αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα. Ωραία. Εγώ, κύριε Κανέλο, θα κλείσω μόνο με το ότι δεν έχει αντοχές άλλες ο Έλληνας πολίτης και το αντιλαμβάνεστε απόλυτα. Αύριο, ξαναλέω, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία ή όποιος είναι, θέλει να δει την καθημερινότητά του, την ζωή του να βελτιώνεται. Ναι. Αυτό όμως προποθέτει ένα συμβόλαιο μεταξύ των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί βέβαια έχουν ευθύνες και οι πολίτες, συμπληρώνω και απαντάτε συνολικά. Λένε πολλοί, έχουμε αυτούς που μας αξίζουν. Όσο σκληρό και κοινικό να ακούγεται, κύριε Κανέλο. Θα σας πω. Χρειάζεται ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας μεταξύ των κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, την οποία εκπροσωπώ παραδείγματος χάρη με την κοινωνία. Το οποίο συμβόλαιο και ειλικρινής εξήγηση θα είναι η εξής. Θα είναι στα πλαίσια του ρεαλισμού και της πραγματικότητας και του ξεκάθαρου πολιτικού λόγου να χτίσουμε πάλι σε υγιείς βάσεις στην πατρίδα μας. Τα λάθη ανατρέχουν σε βάθος δεκαετιών. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί σε εξτρεμιστικές λύσεις ή σε λύσεις λαϊκισμού ή σε λύσεις τιμωρητικές. Mm-hmm. Ξέρετε κάτι, η ίδια Ευρώπη ήταν εκείνη που τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000 μας εξασφάλισε ένα επίπεδο ζωής. Η ίδια Ευρώπη σήμερα μας βασανίζει με τους κανόνες της και με τις νόρμες της. Πρέπει όμως να πούμε το ξεκάθαρο. Ότι η πατρίδα μας είναι στα χέρια μας. Και για να τη χτίσουμε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε σχεδιασμό, προγραμματισμό, πηξίδα και πάνω απ' όλα υπομονή να δουλέψουμε σε πραγματικά στέρεες βάσεις. Αν γίνει αυτή η εξήγηση μεταξύ των κομμάτων και των πολιτών, τότε υπάρχει ελπίδα. Αν κάθε χρόνο, κάθε εξάμηνο παίζουμε εναλλακτικά το ρόλο του κατήγορου και του κατηγορούμενου, αν γυρνάμε δηλαδή ο ένας το χέρι στον άλλον και πάμε να βγάλουμε και το μάτι του άλλου, στην πραγματικότητα δίνουμε, και το έχω ξαναπεί, βορρά τη χώρα μας και την πατρίδα μας σε συμφέροντα τα οποία περιμένουν ανά πάσα στιγμή να ενισχυθούν. Να ενισχυθούν στην πλάτη μιας αποσταθεροποιημένης Ελλάδας. Με την Τουρκία στην κατάσταση που βρίσκεται, η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναβαθμίσει το ρόλο της και τη θέση της. Ναι, αλλά ξαναγεμίζουμε πάλι μετανάστες, κύριε Κανέλο. Σας επαναλαμβάνω. Στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης η Ελλάδα παραμένει νησίδα ασφάλειας. Νησίδα η οποία μπορεί να επιδείξει ευημερία και να αποτελέσει την αιχμή του δυτικού κόσμου. Ας καταλάβουμε σαν κόμματα την χρονική συγκυρία, ας έχουμε εθνικό σχεδιασμό και ας ωφελήσουμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κανέλο, για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.